πριν τρεις μέρες το Alpha News Live αποκάλυψε πως 47χρονη γυναίκα οδηγείται στο εδόλιο για χρέος στις κοινωνικές ασφαλίσεις μόλις 56 ευρώ. Και αυτό την ώρα που οι οφειλές στο τμήμα φορολογίας ανέρχονται σε δισεκατομμύρια. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, ο έφορος φορολογίας Γιάννης Τσαγκάρης ανέφερε πως οι συνολικές φορολογικές οφειλές ανέρχονται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 1,5 δισεκατομμύριο δεν μπορεί να εισπραχθεί καθώς αντιστοιχεί είτε σε υποθέσεις που βρίσκονται στα δικαστήρια είτε σε πτωχευμένες εταιρείες. Στόχος είναι η εισπράξη του υπόλοιπου 1 δισεκατομμυρίου. Έχει εταιρεία μας πήρε στο δικαστήριο και στο εφεδείο και έχασε και μας χρωστά γύρω στα 8 εκατομμύρια. Έχουμε κανένα 2-3 εδώ ας πούμε των 4-5-10 εκατομμυρίων. Έχουμε και εδώ ακόμα άλλες 2 των 20. Το τμήμα φορολογίας άρχισε να λαμβάνει δραστικά μέτρα στέλνοντας μεταξύ άλλων 7.500 επιστολές για οφειλές ΦΠΑ. Είναι το σχέδιο των ληξιπρόθεσμων. Έχουμε άλλες εταιρείες τις οποίες έχουμε στα δικαστήρια ποινικές διώξεις. Έχουμε το επιβάρηση με μέμο. Κάνουμε κατάσχεση στον τραπεζικό λογαριασμό. Τα μέτρα είναι συνεχόμενα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον έφορο φορολογίας, στο μηχανογραφικό σύστημα του ΦΠΑ διαφαίνεται εταιρεία με οφειλές 100 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Ενώ η πρώην Λαϊκή Τράπεζα εμφανίζεται να χρωστά 30 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία φυσικά δεν αναμένεται να εισπραχθούν.